Θέλω σύντομα να αναφερθώ σε ένα θέμα ιδιαίτερης σημασίας για την Ελλάδα, αυτό της επιχείρησης σιδηρονικελίου Λάρκο. Στο Φλεβάρι του 2023 συζητήθηκαν στην ΠΕΤΗ δύο αναφορές που είχε καταθέσει το Σωματείο Εργαζομένων. Το Μάρτιο του 2023 οι συντονιστές αποφάσισαν να παραμείνουν αυτές οι αναφορές ανοιχτές. Η Λάρκο είναι μια στρατηγική σημασίας επιχείρηση. Διαθέτει τα μοναδικά ιδιόκτητα κοιτάσματα νικελίου κοβαλτίου, κρίσιμα υλικά, όπως και το μοναδικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση πυρομεταλλουργικό εργοστάσιο με ιδιόκτητα κοιτάσματα. Ωστόσο, με ευθύνη της τωρινής κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και των προηγούμενων, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η επιχείρηση οδηγήθηκε σε κλείσιμο και εργαζόμενοι στην ανεργία. Το σωματείο τους αυτές τις μέρες κινητοποιείται εκεί που κατοικούν οι απολυμμένοι εργάτες, διεκδικώντας την διασφάλιση του εισοδήματός τους, την αποτροπή του παραπέρα οικονομικού και κοινωνικού μαρασμού των χωριών τους. Υπογραμμίζει την επικίνδυνη κατάσταση στην επιχείρηση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε βιομηχανικό ατύχημα μεγάλης κλίμακας και συνεχίζει τον αγώνα για να λειτουργήσει ξανά η Λάρκο, να εξασφαλίσει το δικαίωμα δουλειάς και τα δικαιώματα των εργαζομένων και να αποφευθούν έτσι τα μεγάλα οικονομικά κοινωνικά προβλήματα στις περιοχές που δραστηριοποιούνται οι μονάδες της Λάρκο. Επομένως, σήμερα ήθελα να επαναλάβω το αίτημα το οποίο έχω καταθέσει ήδη με επιστολή προς εσάς και προς το γραφείο και τους συντονιστές της ΠΕΤΗ, στην επόμενη συνάντηση σύνοδο των συντονιστών, να εκτιμήσετε τις δύο αναφορές, την 349 του 22 και την 298 του 22 που έχει καταθέσει το Σωματείο Εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ, έτσι ώστε να τεθεί, οι οποίες είναι ανοιχτές, έτσι ώστε να τεθεί ξανά, να τεθούν ξανά σε συζήτηση, όσο το δυνατόν συντομότερα στην Επιτροπή μας. Ευχαριστώ πολύ.